Δεν τίθεται θέμα ούτε καν συζήτησης για την υλοποίηση ενός έργου που μοιάζει τερατώδες και θα αλλοιώσει πλήρως τον χαρακτήρα στα αστερούσια όρη, τονίζουν τοπικοί φορείς της ευρύτερης περιοχής, αναφερόμενοι στο σχεδιασμό εταιρείας που έχει καταθέσει περιβαλλοντική μελέτη για μια σύνθετη επένδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που περιλαμβάνει φωτοβολταϊκά ανεμογεννήτριες και σύστημα αποθήκευσης ενέργειας. Αυτό είναι ένα τέρας απάνω στο βουνό, επιτρέψτε μου την έκφραση. Έχει ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Θα πάρει μια τεράστια έκταση από την περιοχή, μια περιοχή που εμείς αγωνιστήκαμε όλοι οι Δήμοι, η περιφέρεια Κρήτης, η αναπτυξιακή Ηρακλείου, να την εντάξουμε στην UNESCO και την εντάξαμε. Θα γίνει λοιπόν στη μεριά του Τσούτσουρα από πάνω και σε σημείο, από ό,τι λέει η μελέτη, και στο δικό μας Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, στο Χουλί Μετόχη, μια επένδυση με φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Εμείς την ανάπτυξη της περιοχής την έχουμε φανταστεί διαφορετικά. Ανεμογεννήτριες τεράστιες, σε ολικά 80 ΜΒ, που αντιλαμβάνεστε την καταστροφή την οποία πρόκειται να επιφέρει και βέβαια με μεγάλο κίνδυνο την απένταξή μας από τον UNESCO. Η εγκατάσταση αφορά κυρίως τους Δήμους Μινώα Παιδιάδος και Αρχανών Αστερουσίων. Στην περιφέρεια σήμερα συζητήθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι στην αρμόδια επιτροπή, όπου εκπρόσωποι τοπικών φορέων εξέφρασαν την αντίθεσή τους με οποιαδήποτε τέτοια εξέλιξη, διευκρινίζοντας πως μια τέτοια κατάσταση θα σήμαινε πρακτικά την ταφόπλακα σε ένα σχέδιο ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής, με επίκεντρο τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει και που σχετίζονται άμεσα με τη βιοποικιλότητα, την ιστορία και τα μνημεία του τόπου. Δεν συμβαδίζει καθόλου με το όραμα που έχουμε εμείς για την βιώσιμη ανάπτυξη των αστερουσίων. Θα προσπαθήσουμε όσο γίνεται να το ανατρέψουμε. Ζητάμε την εκμετάλλευση των αστερουσίων με μια ήπια μορφή, με οποιοδήποτε τρόπο, είτε σε τουριστική, από πλευρά τουριστική, μια ήπια μορφή τουριστικές μονάδες, και θα μπορούσαν πολύ άνετα να χρησιμοποιηθούν τα φωτοβολταϊκά ήδη σε χωριά ή σε αστικούς ιστούς που ήδη επιβαρυμένουν το περιβάλλον, και όχι να επιβαρύνουμε όλα τα αστερούσια προκειμένου να δημιουργήσουμε μια βιομηχανία ηλεκτρικού ρεύματος. Αν προχωρήσει μια τέτοια πρόταση, τα αστερούσια θα απενταχθούν από το απόθεμα βιόσφαιρας της UNESCO, εξήγησε η πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας Αστερουσίων και πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής Διαχείρισης των Αστερουσίων, Θεανό Βρέντζους Κορδαλάκη, η οποία σχολίασε ότι επίκεντρο πρέπει να είναι το δημόσιο συμφέρον και όχι το ιδιωτικό. Δεν θα επιτρέψουμε για κανένα λόγο λοιπόν την εγκατάσταση τέτοιων αιωλικών τα οποία θα καταστρέψουν το περιβάλλον και εγκυμονούν πολλούς κινδύνους στην απένταξή μας στην UNESCO και θα πάνε πίσω την ανάπτυξη της περιοχής όπως την έχουμε οραματιστεί για το καλό και το κοινό όφελος όλων, και αυτό επιδιώκουμε και όχι το όφελος ενός ή δύο. Στη διάρκεια πάντως της συζήτησης στην Επιτροπή Περιβάλλοντος δόθηκε αρχικά το πράσινο φως στη μελέτη, αποφασίστηκε όμως να ζητηθεί ειδική οικολογική αξιολόγηση, που ήταν και πρόταση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κρήτης, και αυτή να κατατεθεί όχι στην περιφέρεια αλλά στην αποκεντρωμένη διοίκηση, που είναι αρμόδια για τις αδειοδοτήσεις αρχή.